Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρόλο που η δημόσια υγεία βιώνει δύσκολες συνθήκες, η διοίκηση του νοσοκομείου Αργολίδας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας που με επαναλειτουργία του αντιυπερτασικού ιατρίου που είχε διακόψει το προηγούμενο έτος τη λειτουργία, ρευματολογικού ιατρίου, ιατρίου λοιμόξεων και γαστρεντερολογικού ιατρίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Λάμπρου Δημητρογιάννη. Είχαμε εξ αρχής της ανάλυσης των καθηγόντων μου, είχα δεσμευτεί ότι όπου μπορούμε να προσφέρουμε κάποιες επιπλέον παροχές προς τους πολίτες της Αργολίδας, ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές που η δημόσια υγεία βιώνει μια άσχημη κατάσταση, επιδιώκαμε να το κάνουμε. Και ήδη ξεκινάμε από τις 16 Σεπτεμβρίου την επαναλειτουργία του αντιπερτασικού ιατρείου, η οποία έχει σταματήσει από το προηγούμενο έτος και αυτό έχει σταματήσει λόγω κάποιων προβλημάτων και υποστελέχωσης που υπήρχαν στην παθολογική κλινική. Επιλύοντας τα προβλήματα της παθολογικής κλινικής που ήταν αρκετά, καταφέραμε και να έχουμε πλέον το περιθώριο και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως σε θέμα οργάνωσης καλύτερη, να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία. Πρόκειται να ξεκινήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου και κάθε Τρίτη. Και σαφώς σε κάθε περίπτωση θα επανέλθει μια υπηρεσία η οποία έχει ελείψει από τους πόλεις της Αργολίδας και θα μπορούμε να την επαναπροσφέρουμε. Επιπλέον όμως μας δίνεται δυνατότητα από τον Οκτώβριο, δηλαδή σε λίγες μέρες περίπου, τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, να λειτουργήσουμε και ένα ρευματολογικό ιατρείο ή αυτοάνωσο, όπως λέμε καλύτερα, από εξειδικευμένο γιατρό ο οποίος υπάρχει πλέον στην κλινική του Άργους, όπως επίσης και ιατρείο λοιμόξεων. Καθώς ήδη από τα μέσα Αυγούστου επέστρεψε η γιατρός η οποία έχει πάρει εκδοτική άδεια προκειμένου να εντρυφήσει σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο με τις λοιμόξεις. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γιατρείο λοιμόξεων, καθώς ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων είναι οι λοιμόξεις αφορούν ένα αντικείμενο το οποίο τα νοσοκομεία τα αντιμετωπίζουν κατά κόρα αλλά και οι πολίτες γενικότερα. Θα έχει έδρα το νοσοκομείο Ναυπλίου αυτό, την νοσοκομιακή μονάδα Ναυπλίου, των λοιμόξεων. Υπήρχε μία μόνιμη γιατρός, η κυρία Παυλάκη, η οποία έχει εκπαιδευτεί για 2 χρόνια σε νοσοκομείο της Αθήνας σχετικά με τις λοιμόξεις. Και επιπλέον θα μας βοηθήσει απεριόριστα στο να περιορίσουμε ακόμα πιο πολύ τις ενδονοσοκομιακές λοιμόξεις που, όπως ξέρετε, πάντα δημιουργούν προβλήματα στα νοσοκομεία, ενώ δηλαδή τις λοιμόξεις που κάποιοι ασθενείς τυχάνει να λαμβάνουν εντός νοσοκομείου από διάφορους παράγοντες, επιφέροντας έτσι μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια στους ασθενείς που νοσηλεύονται. Παράλληλα, αναμένεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου να λειτουργήσει και γαστρεντερολογικό ιατρείο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, από γιατρό γαστρεντερολόγο ο οποίος έρχεται από το παιδί, ύστερα από συμφωνία που κάναμε με την 6η υγειονομική περιφέρεια και τον ΕΟΠΗ, προκειμένου και εκεί να υπάρχει ένα τακτικό ιατρείο σχετικά με γαστρεντερολογικές διαταραχές που δεν υπήρχε ως τώρα, αλλά και παράλληλα να υπάρχει μια εποπτεία σε περιστατικά γαστρεντερολογικά τα οποία ουδέποτε είχαν αντιμετωπιστεί ολικά και σφαιρικά στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Μάλιστα. Είναι κάποιες προσπάθειες, κάποια ιατρία τα οποία θα εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό πολιτών και σαφώς είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό, ιδίως στις εποχές που ζούμε, που δυστυχώς πολλές φορές και τα πράγματα δεν προσφέρονται, εμείς να μπορούμε όχι μόνο να τα συντηρούμε αλλά και επιπλέον να πολλαπλασιάζουμε κάποιες λειτουργίες μας. Πιστέψτε με, είναι πολύ θετικό στις μέρες μας που ακούμε διαρκώς να παίρνουν τις παροχές από τον κόσμο, να τις αφαιρούν, να προστίθεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον στο τομέα της υγείας που είναι και απαραίτητος. Να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι όταν υπάρχει εργασιακή ειρήνη και κυρίως όταν όλοι οι συντελεστές προσπαθούν το καλύτερο όπως γίνεται στα νοσοκομεία της Αργολίδας, θεωρώ, τότε νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο που είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των υπηρεσιών και των προσπαθειών μας αυτά τα οποία μπορούμε ή ακόμα και περισσότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση εξάλλου είμαστε και στο θέμα της ενίσχυσης του προσωπικού. Οφείλω να σας πω, ήδη τις προηγούμενες μέρες εγκρίθηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον κύριο Μητσοτάκη 64 θέσεις που εκκρεμούσαν για διάφορες δομές. Σε αυτές τις θέσεις καταφέραμε, έτσι από διαπραγματεύσεις σκληρές μπορώ να πω, να πάρουμε και 2 θέσεις για την Αργολίδα. Πρόκειται για τη θέση ενός κοινωνικού λειτουργού στην νοσηλευτική μονάδα Άργους και για τη θέση ενός παρασκευαστή ιατρικών εργαστηρίων για την νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου.
ουσιαστικά προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε και να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία εκκρεμούσαν. Ήδη σήμερα σε σύσκεψη που είχαμε στην Αθήνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχει δοθεί το πράσινο φως και έχουμε μπει σε ειδική διαδικασία για την πρόσληψη των γιατρών που εκκρεμούσαν από το 2011. Ήδη μας συνέστησαν να είμαστε σε γρήγορση και να όλα τα νοσοκομεία να διεκπαιρέσουμε τις ηγετικές δικασίες προκειμένου εντός του μηνός να βγουν να δημοσιευθούν τα φέκ της πρόληψης των γιατρών που είναι να αποζηθούν σε κάθε νοσοκομείο. Κατά τα 248 νήπια που οι γονείς τους υπέβαλαν αιτήσεις στους 4 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους Μυκηνών, θα φιλοξενηθούν σε αυτό σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Άργους Μυκηνών Θοδωρή Οικονόμου. Ήδη έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους οι παιδικοί σταθμοί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ εντός των ημερών ξεκινούν και τα 102 νήπια που εντάχθηκαν στους σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το Δήμο Άργους Μυκηνών για τους παιδικούς σταθμούς είναι 248 νήπια, εκ των οποίων 67 για τον πρώτο παιδικό σταθμό με δυναμικότητα εγγραφής 75 νηπίων, 100 για το δεύτερο παιδικό σταθμό με δυναμικότητα εγγραφής 75 νηπίων, 73 για το βρεφονηπιακό σταθμό με δυνατότητα εγγραφής 75 νηπίων. Σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες των παιδιών, θα ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και θα αποδεχθούν τη θέση είναι συνολικά 102 παιδιά. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 233 νήπια σύμφωνα με τη δυναμικότητα κάθε παιδικού σταθμού και επομένως θα καλύψουμε τις ανάγκες όλων των αιτήσεων του Δήμου Άργους Μυκηνών. Είναι ευαίσθητο το ζήτημα των παιδικών σταθμών γιατί αφορά νήπια. Στο Άργος έχουμε 3 παιδικούς σταθμούς και έναν στις Λίμες. Άρα λοιπόν ο Δήμος Άργους Μυκηνών έχει 4 παιδικούς σταθμούς. Στους παιδικούς αυτούς έχουν υποβληθεί 248 αιτήσεις από γονείς νηπίων. Η δυνατότητα όμως κάλυψης είναι 233 νήπια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τα 15 άτομα τα οποία προκύπτει διαφορά, αν θέλετε, ακάλυπτα. Και αυτό δεν θα γίνει γιατί πολλοί γονείς έχουν διπλοεγγράψει τα παιδιά τους και στον παιδικό και στο νηπιαγωγείο. Άρα λοιπόν αναμένουμε τις απαντήσεις των γονέων έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να δούμε ποια παιδιά από τα 15 θα χρειαστεί να πάρουμε ως υπεράριθμα. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έχουμε υπεράριθμα παιδιά και θα είμαστε μέσα στα όρια της κάλυψης των αναγκών μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα τι γίνεται με το ΕΣΠΑ. Κάποια παιδιά με τα τροφεία πρώτα, δηλαδή τα τροφεία που κυμαίνονται και αυτοί που είναι στο ΕΣΠΑ είναι δωρεάν. Ναι, αυτοί που είναι στο ΕΣΠΑ είναι γεγονός ότι είναι δωρεάν. Και από τα 233 νήπια, τα 102 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο ΕΣΠΑ θα είναι δωρεάν. Αυτό να το διευκρινίσουμε, τα κριτήρια τα κατέθεσαν κεντρικά. Βέβαια, ναι, τα κατέθεσαν στο πρόγραμμα αυτό του ΕΣΠΑ. Δεν αφορούσε, ο Δήμος δεν είναι πλάκι κάπου, έτσι. Απλά ο Δήμος ζήτησε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αυτό κατάφερε. Και πέρα από αυτό όμως, τα δε υπόλοιπα άτομα, αυτά τα 102 άτομα του ΕΣΠΑ είναι δωρεάν, το ξεκαθαρίσαμε. Τα υπόλοιπα άτομα, για το κάθε παιδί το κόστος ανά μήνα είναι 60 ευρώ για το ένα παιδί, 100 για το δεύτερο παιδί, εξαιρούνται οι πολύτεκνοι και οι ειδικές κατηγορίες, τέλος πάντων, στις οποίες έχουμε πάρει κάποια απόφαση όπου θα εξαιρούνται τα αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που θα εξαιρούνται και δεν θα πληρώνει κάποιες ειδικές κατηγορίες. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε τώρα. Επειδή υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα, του ζητείτε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια, ζητείται μόνο η καθαριστικότητα από την εφορία και τίποτα άλλο. Και σας λέω και πάλι ότι τα έγγραφα αυτά δεν τα ζητήσε ο Δήμος, τα ζήτησε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ερώτηση προς τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας κατέθεσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Αργολίδας, Δημήτρης Κοδέλας και Τάσος Κουράκης με θέμα της καταγγελίας για διαφανείς κριτήρια σύναψη συμβάσεων έργου στην ΑΣΠΕΤΕ και καταγγέλουν ότι πολλές θέσεις είναι εξόφθαλμα φωτογραφικές.
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατέθεσαν οι βουλευτές Δημήτρης Κοδέλλας και Τάσος Κουράκης με θέμα καταγγελίες για αδιαφανή κριτήρια σύναψης συμβάσεων έργου στην ΑΣΠΕΤΕ. Οι βουλευτές, αφού αναφέρουν ενδεικτικά κάποιες φωτογραφικές θέσεις όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα και υπάρχει διαφορετική μοριοδότηση σε σχέση με άλλες με πανομοιότυπη περιγραφή αντικειμένου, καταγγέλουν την κομματικοκρατία και το πελατειακό κράτος και καταλήγουν στην ανάγκη για μια ηθική και αξιακή αναγέννηση στην πατρίδα μας με βάση τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την κοινή αγωνία και μέρημνα για όλους όσους αναζητούν εργασία. Πριν λίγες μέρες καταθέσαμε μια ερώτηση, εγώ και ο συνάδελφος του Τάσος Κουράκης, σε σχέση με μια διαδικασία προσλήψεων στην ΑΣΠΕΤΕ. Ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς προσλήψεις, είναι συμβάσεις έργου. Δηλαδή καλύπτονται θέσεις διοικητικές και άλλες με συμβάσεις έργου 10 μηνών με ένα μισθό περίπου 10.000 ευρώ που καταλαβαίνετε με τα έξοδα και τα ασφαλιστικά είναι θέσεις που σας κάνουν πολύ χαμηλά αμοιβόμενες. Παρόλα αυτά, στην ερώτηση εμείς αυτό που θέτουμε δεν είναι τόσο το είδος της εργασιακής σχέσης αλλά το ότι είναι αδιαφανείς οι όροι αυτών των συμβάσεων έργου. Οι θέσεις αυτές αφορούν, είναι 35, αφορούν και τη σχολή που θα δημιουργηθεί στο Άργος εδώ και θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, όπου υπήρξαν σε εμάς έφτασαν καταγγελίες από πολίτες ότι ήταν φωτογραφικές κάποιες θέσεις και εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να τις αναδείξουμε και να θέσουμε αυτά τα ζητήματα. Μιλάμε για θέσεις που έχουν πανομοιότυπη περιγραφή αντικειμένου, για παράδειγμα γραμματιακή υποστήριξη, και είναι πανομοιότυπο το περιεχόμενο της εργασίας που θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, διαφέρουν κατά το δοκούν τα απαιτούμενα προσόντα. Δηλαδή, ενώ άλλου χρειάζεται προϋπηρεσία σε ΑΕΗ παιδαγωγικής κατεύθυνσης, συνήθως αυτό προβλέπεται στις περισσότερες θέσεις, υπάρχουν θέσεις που αντί για αυτό έχει προϋπηρεσία σε τράπεζα, προϋπηρεσία ως βοηθός εργαστηριακός σε ΤΕΗ, καταλαβαίνετε άσχετες μεταξύ τους, που δείχνουν μάλλον ότι υπάρχουν φωτογραφικές εδώ πέρα διατάξεις που θέλουν να ευνοήσουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά ποιος το όρισε αυτό? Αυτό έχει καθορίσει και από την ίδια την ΑΣΠΕΤΕ, η οποία καθόρισε το διαγωνισμό. Και εμείς αυτό που ρωτήσαμε το Υπουργείο είναι να εξετάσει αυτές οι συμβάσεις, έτσι, πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις συμβάσεις έργου, εάν είναι σύνομες και αν τηρούν κάποια βασικά κριτήρια της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης για όλους και της αμεροληψίας. Σε αντιπολιτευτική τακτική αποδίδει ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος τις ευνίδιες βολές, όπως τις χαρακτηρίζει, του βουλευτή Αργολίδος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Κοδέλλα, ο οποίος κάνει λόγο για φωτογραφική προκήρυξη. Τόνισε δε ότι αποτελεί ολίσθημα ο στόχος του να χτυπήσει τη σχολή που θα φέρει 250 φοιτητές στο Άργος αρχικά και μάλιστα με προοπτική 700 στο μέλλον. Δεν ενδείκνυται η σχολή ΑΣΠΕΤΕ που θα λειτουργήσει στο Άργος με 250 φοιτητές αρχικά και σε προοπτική 700 στην πορεία για πολιτική αντιπαράθεση που επιχειρεί ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλλας ρίχνοντας βολές, δήλωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος. Η ΑΣΠΕΤΕ είναι μια σχολή που ήρθε στο Άργος μετά από μεγάλες προσπάθειες του υποφαινομένου για να μπορέσουμε να φέρουμε εκείνο το οποίο έλειπε τόσα χρόνια από τον τόπο μας. Οι σχολές δεν είναι μόνο ότι θα φέρουν χρήματα στον τόπο, αλλά δημιουργούν και ένα άλλο επίπεδο κοινωνικό. Βεβαίως και στην κρατική οικονομία αυτή η σχολή παράγει, διότι ο κόσμος που δεν θα έρχονταν εδώ θα πήγαινε αναγκαστικά στο εξωτερικό ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδος για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει εδώ, ενδεχομένως τα διδακτορικά ή τα μάστερς ή τις επάρκειες των πτυχίων τους, με αποτέλεσμα να ξοδεύονται χρήματα και να χάνεται και πολύτιμος χρόνος. Ευνηδίως λοιπόν και άνευ λόγου και αιτίας, ο κύριος Κοδέλλας άρχισε να βάζει εναντίον της σχολής αυτής. Ξέρετε, οι προσπάθειες οι μεγάλες για να έρθει μια σχολή στον τόπο μας και να υπάρχει γαλήνη, ησυχία και ηρεμία για να μπορεί να αναπτυχθεί, γιατί τα πανεπιστήμια έτσι λειτουργούν, νομίζω όμως ότι αφήνουν παγερά διάφορο τον κύριο Κοδέλλα και δεν τον ενδιαφέρει ο τόπος μας. Πιθανό να θεωρεί ότι και αυτό είναι μέσα στην αντιπολιτευτική δομή των σκέψεων και των πράξεων εναντίον δεν ξέρω ποιου. Οι εκλογές των Δήμων τέλειωσαν. Ούτε μ' αγγίζει κάτι. Εμείς τελειώσαμε τις προσπάθειές μας με τον άρθει η σχολή εδώ. Από εκεί και πέρα τη στηρίζουμε και την υποστηρίζουμε. Και αν αυτή τη στιγμή μιλάω για να υπενθυμίσω στον κύριο, αλλά και στον κόσμο, ότι τέτοιες κινήσεις είναι απαράδεκτες, γιατί δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία και διεξαγωγή όλων αυτών των πραγμάτων στη σχολή. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι αυτοκέφαλα και λειτουργούν από μόνα τους. Αυτούς που χρειάζονταν έβαλαν στις προδιαγραφές για να καταθέσουν τα χαρτιά τους.
Όταν βγαίνει μία λοιπόν προκήρυξη και ζητάει συγκεκριμένα πράγματα, πείτε μου πώς φωτογραφίζουν, όταν ξέρουμε σήμερα ότι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν τα ίδια προσόντα. Και 4 πτυχία υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, και 3 πτυχία έχουν άνθρωποι. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν και τα έχουν όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία φωτογραφική, τουλάχιστον εγώ δεν είδα καμία. Ήρθαν τουλάχιστον 30-40 άνθρωποι και μου λέγανε αν μπορώ να μιλήσω. Μα η φωτογραφική για 4 ανθρώπους, όταν έρχονται 40 στο δήμαρχο, δεν θα έχουν πάει κι άλλοι 40 στους βουλευτές? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος μάλλον έχει κάνει ολίσθημα και το σκοπός του και ο στόχος του είναι να ψέξει τη σχολή, να χτυπήσει τη σχολή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χτυπήσει τη σχολή αυτήν, η οποία θα φιλοξενήσει 250 σε πρώτη φάση φοιτητές, και σιγά σιγά κάθε χρόνο αυτό θα εμπλουτίζεται να φτάσουμε στους 550 ή στους 600. Ας ρίξει μια ματιά λοιπόν στην Καλαμάτα, ας ρίξει μια ματιά στην Τρίπολη, ας ρίξει μια ματιά στη Σπάρτη, που είναι μικρότερη σε μέγεθος και πληθυσμό από το Άργος, να δει λοιπόν πώς πηγαίνουν εκεί οι σχολές και τι ακριβώς κάνουν στην τοπική οικονομία. Και να σταματήσει λοιπόν επιτέλους η οποιαδήποτε κίνηση εναντίον της σχολής. Γιατί κάθε φορά που θα βγαίνει κάποιος να λέει κάτι πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί τα κομματικά του συμφέροντα, εμείς λοιπόν που υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας θα βγαίνουμε και θα το απαντάμε ενδεχομένως και σε σκληρότερη γλώσσα από αυτήν που χρησιμοποιώ σήμερα για τελευταία όμως φορά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στόχος, όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πέτρος Μισθός, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και συνεργασία για την ομαλή έναρξη του νέου σχολικού έτους κάτω από τους αυστηρούς όρους της κυβέρνησης. Στη σύσκεψη βρέθηκαν διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και προϊστάμενοι επιστημονικής καθοδήγησης, σχολικοί σύμβουλοι. Θέματα που συζητήθηκαν ήταν η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, η διάθεση των βιβλίων, ο ορισμός καθηγητών στα σχολεία και φυσικά το νέο σύστημα της Τράπεζας των Θεμάτων που βρίσκει εφαρμογή από πέρσι στην πρώτη λυκείου. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω την ευτυχή θέση να έχω τους συνεργάτες μου από όλα τα μέρη της Πελοποννήσου, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους προϊσταμένους του επιστημονικού έργου, της επιστημονικής καθοδήγησης, κυρίως και τους σχολικούς συμβούλους, άμεσους συνεργάτες μου, την κυρία Δάβη, τον κύριο Σίτερη. Και βέβαια είναι μια συνηθισμένη για μας συνάντηση, μια και τέτοιες συναντήσεις έχουν γίνει αρκετές μέσα στο καλοκαίρι. Όπως ξέρετε, για μας η περίοδος που προηγήθηκε ήταν πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους. Η πολιτική ηγεσία μας είχε δώσει αυστηρούς όρους κάτω από τους οποίους θα κινηθούμε, και ο σκοπός αυτής της σημερινής πελοποννησιακής εκπαιδευτικής συνάντησης δεν είναι άλλος παρά αυτός, ώστε στις 11 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, όλοι οι μαθητές να έχουν τους εκπαιδευτικούς τους, τα βιβλία τους και όλα να πάνε καλά. Ακόμα και ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή και απλά θέματα, θα έλεγα, μας απασχόλησαν στη σημερινή μας σύσκεψη. Έγιναν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, έγιναν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, δηλαδή καθημερινά η διαδικασία των κενών που λέμε στις σχολικές μονάδες είναι μια διαδικασία δυναμική. Δεν μπορεί αυστηρά, στατικά να αποτυπωθεί. Έτσι λοιπόν, οι συνεργάτες μου, αυτό το σκοπό έχουμε, ότι κάθε γωνιά, κτηνογραφούμε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου, ώστε όλα στις 11 Σεπτέμβρη να εξελιχθούν ομαλά. Προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια σημαντική, αν το θέλετε, φουρνιά αναπληρωτών, εκπαιδευτικών, όπου θα στελεχώσουν τα τυχόν κενά υπάρχουν και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υπηρεσιακά συμβούλια δουλεύουν όλα. Πρέπει να πω ότι όλα τα βιβλία είναι στη θέση τους. Είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με τα λιγότερα προβλήματα.
Όσον αφορά στην εφαρμογή της Τράπεζας των Θεμάτων, ο κύριος Μισθός δήλωσε ότι όσο περνούν τα χρόνια θα αλλάξει η φιλοσοφία του σχολείου και ο μαθητής θα ασχολείται πλέον με όλα τα μαθήματα, αναγνωρίζοντας δε τα τεχνικής φύσεως, όπως είπε, προβλήματα κατά την εφαρμογή της, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως. Θα δείτε το όφελος της τράπεζας στην πάροδο του χρόνου. Σε 1-2 χρόνια, όσο περνούν τα χρόνια, θα βλέπετε ότι θα αλλάξει η φιλοσοφία του σχολείου. Πια το παιδί ασχολείται με όλα τα μαθήματα. Τι γινόταν μέχρι σήμερα στο Λυκείο? Μέχρι σήμερα διάβαζαν τα παιδιά 4 στατικά μαθήματα που έδιναν στο τέλος για πανελλαδικές εξετάσεις. Τα υπόλοιπα μαθήματα, το λέω δημόσια, αλλά έτσι είναι, δυστυχώς τα πετούσαν και οι μαθητές και καμιά φορά τονούσε και το ενδιαφέρον και κάποιον εκπαιδευτικό. Η Τράπεζα Θεμάτων τι έκανε? Έδωσε έμφαση σε όλα τα μαθήματα. Αξία έχουν όλα τα μαθήματα. Λειτουργούν όλα τα μαθήματα στο πλαίσιο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού. Τα παιδιά μας δηλαδή σήμερα τι κάνουν? Διαβάζουν ιστορία, διαβάζουν θρησκευτικά, διαβάζουν τεχνολογία, διαβάζουν φυσική, διαβάζουν αρχαία ελληνικά. Όλα τα μαθήματα λοιπόν θα έλεγα ότι λειτουργούν πλουραλιστικά στη διαμόρφωση του αυριανού μαθητή. Αν δημιουργήθηκαν κάποια, έχετε δίκιο, τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της τράπεζας. Επειδή κάποια θέματα πιθανόν να ήταν ανομοιόμορφα από το ένα σχολείο στο άλλο, θα έλεγα ότι η τράπεζα είχε ίσως λιγοστά θέματα ή καμιά φορά, η πρώτη φορά πάντοτε έχει δυσκολίες. Είναι δύσκολη στο να πούμε ότι δεν αντιμετωπίσαμε τεχνικής φύσης προβλήματα. Αυτά τα τεχνικής φύσης προβλήματα έχουν όλα αντιμετωπιστεί. Δουλεύει μια πολύ μεγάλη ομάδα στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δηλαδή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έχω την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Έχει ήδη ξεκινήσει από τις 7 Ιουλίου διαδικασία εκτιματογράφησης για την Αργολίδα και καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων και αγροτικών εκτάσεων να σπεύσουν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διαδικασίας για την κατοχύρωση των ακινήτων τους. Σχετικές οδηγίες δίνει η προϊστάμενη νομικού ελέγχου εκτιματογράφησης Ελευθερία Βουλή. Μέχρι 7 Οκτωβρίου για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι 7 Ιανουαρίου για τους κατοίκους εξωτερικού. Έχουμε ξεκινήσει. Οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν προφανώς και άλλο. Πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 7 Οκτώβρη. Οι περιοχές που κτηματογραφείτε θα τις δείξετε είναι αρκετές. Περιλαμβάνουν και ναυπλία και επαρχιάργους. Η διαδικασία είναι απλή, αρκεί ο κάθε πολίτης να έρθει εδώ οργανωμένος. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο, πρέπει να βγάλει φωτοτυπίες. Ό,τι λέω σε φωτοτυπίες, μιλάμε για απλές φωτοτυπίες, τίποτα επικυρωμένο, όχι, δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα βγάλει φωτοτυπίες, τους τίτλους του, τα συμβόλαιά του. Αν υπάρχει πιστοποιητικό μεταγραφής, καλώς. Αν δεν υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά για την κτηματογράφηση και προς όφελός του, καλό θα ήταν να μας φέρει έστω με μια απλή σφραγίδα από τον υποθηκοφύλακα με τον τόμο και τον αριθμό. Οποιαδήποτε δικαιολογητικά έχει, σε τοπογραφικά, αν έχει. Αν δεν έχει, το ε9, που να φαίνονται τα εμβαδά για να μην έχει πρόβλημα στη διαφορά. Τώρα, σε περιπτώσεις που έχουμε πολύ έντονο το φαινόμενο στην περιοχή μας, στα αγροτεμάχια, με τα θέματα χρησικτησίας, έκτακτης χρησικτησίας που δεν υπάρχουν τίτλοι, να προσκομίσουν και να βρουν ό,τι ε9 έχουν, όσο παλιότερο τόσο καλύτερα, σε συνδυασμό με μία ένορκη βεβαίωση, αν μπορούν να λάβουν από δύο μάρτυρες μεγάλης ηλικίας που να επιβεβαιώνουν την κυριότητά τους 20 χρόνια και πλέον, και οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό έγγραφο έχουν που να δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο όντως τον έμονταν, το κυρίευαν κλπ. Θα πρέπει να έρθουν να πάρουν τα έντυπα της δηλώσεως του ΔΕΛΤΑ1 του νόμου 23.08.95, να τα συμπληρώσουν μαζί, να φέρουν και όλα αυτά τα έγγραφα σε φωτοτυπίες και να καταθέσουν τη δηλώση. Εδώ εμείς ελέγχουμε σε πρώτη φάση νομικά πόσο ευσταθούν τα έγγραφά του και πόσο στοιχειοθετεί τα δικαιώματα κυριότητας κλπ. Και κατά δεύτερον προχωράει στον τεχνικό έλεγχο στους μηχανικούς
κάνει εντοπισμό του ακινήτου του και καταχώρηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση του ακινήτου του. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι ηλικιωμένοι του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ναυπλίου για τη δυνατότητα που τους παρέχει το κέντρο να υπάρχει κάθε Τετάρτη γιατρός που αφιλοκερδώς τους γράφει τα φάρμακά τους και έτσι αποφεύγουν την ταλαιπωρία αλλά και τα έξοδα στους ιδιώτες γιατρούς. Έχουν αγωνιστεί σε όλη τους τη ζωή και τώρα απόμαχοι πια περιμένουν κάποιες παροχές από το κράτος που υπηρετούν από διάφορα πόστα τόσα χρόνια. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι και οι ηλικιωμένοι στερούνται τη σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έτσι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την παροχή του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ναυπλίου που τους παρέχει κάθε Τετάρτη δωρεάν γιατρό για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους. Πάμε τα βιβλία, κλείνουμε ραντεβού και συνεχίζουμε και γράφουμε τα φάρμακα. Έχει και είναι πάρα πολύ. Εδώ στο χώρο, κάτω, κάτω γράφουμε τα φάρμακα. Είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικός και είναι και καλό παιδί. Οπότε δεν στείνεστε στις ουρές. Όχι. Είναι πάρα πολύ καλά και τα κορίτσια εδώ και όλοι μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Κάθε Τετάρτη. Σας εξυπηρετεί αυτό? Πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να τρέχουμε σε γιατρούς, σε άλλους γιατρούς. Εδώ έχετε εδώ μέσα στο καπί που είμαστε κι εμείς, βγάζουμε τα φαρμακάκια, πάμε στο φαρμακείο που είναι δίπλα και παίρνουμε τα φάρμακα. Και έτσι δεν μπαίνετε στις ουρές να περιμένετε? Δεν μπαίνουμε στις ουρές να περιμένουμε. Είναι για όλα τα μέλη του καπί αυτή η παροχή? Όσοι είναι γραμμένοι για μέλη του καπί, ναι. Μας εξυπηρετεί μια χαρά ο άνθρωπος, κάθε Τετάρτη. Είναι πολύ καλός, ναι. Αφιλοκερδός έρχεται. Τι άλλο να πολύ σημαντικό αυτό η προσφορά. Και βέβαια. Έτσι είναι. Αλλιώς θα πηγαίνατε στα... Δεν πηγαίναμε και πληρώναμε. Πληρώνατε. Δεκάρικα. Ενώ τώρα είναι δωρεάν. Ναι. Είναι πολύ καλός γιατρός. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα σας το... Βεβαίως, το λύνει. Το λύνει, ναι. Πρώτα πηγαίναμε και έλεγε τώρα. Το πρόβλημα έχει παθολογικό. Σου γράφει τα παθολογικά. Όταν έχεις καρδιολογικό σου λέγε τράβα στον καρδιολόγο. Από εκεί μέχρι εκεί ήταν ο καρδιολόγο. Τώρα τα γράφουμε όλα και τελειώνει. Οι εκτόσεις του καλοκαιριού πήγαν καλά, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους Αντώνης Καλοθέου, και οι έμποροι πήραν ανάσα ενώ εξακολουθούν οι προσφορές στα καταστήματα που αποτελούν ευκαιρία για τους καταναλωτές. Ανάσα αποτέλεσαν για τους εμπόρους οι καλοκαιρινές εκτόσεις, αφού οι πωλήσεις πήγαν καλά. Τώρα συνεχίζουμε προσφορές που είναι ιδιαίτερα προκλητικές για τους καταναλωτές. Όντως, οι εκτόσεις έληξαν, όπως γνωρίζουμε, στις 31 Αυγούστου. Από εδώ και στο εξής, τα καταστήματα μπορούν να κάνουν εκτόσεις τα δεκαήμερα, τα γνωστά δεκαήμερα που λέμε, σε συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων. Δεν μπορούν να κάνουν σε όλα τα προϊόντα στο μαγαζί. Έτσι, θα πρέπει αυτά να είναι κάτω το 50% των οδηγών που έχουν μέσα. Φυσικά, αυτά ενημερώνουν το Τμήμα Εμπορίου και τον Εμπορικό Σύλλογο. Αυτά όσον αφορά το νομικό θέμα. Τώρα, όμως ουσιαστικές εκτόσεις έγιναν και είχαν αποτελέσματα. Αυτό θέλω να πω, ότι οι εκτόσεις φέτος, δεν ξέρω, έτσι με αρκετούς που έχω μιλήσει, πήγαν αρκετά καλά. Μπορώ να πω ότι αρκετοί συνάδελφοι είχαν μεγαλύτερα ποσοστά από άλλες σεζόν, αντίστοιχες σεζόν τέλος πάντων. Και οι πληροφορίες μου είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ανέβει. Κάποιο μικρότερο ποσοστό είναι στα ίδια τα περσινά και ελάχιστοι είναι λίγο πιο κάτω τα περσινά. Καθαρά έπαιξε ρόλο το ποσοστό έκπτωσης που είχε κάθε κατάστημα. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι για τους καταναλωτές φυσικά ήταν πολύ καλό, εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές, ψώνισε αρκετός κόσμος. Τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Τώρα από εδώ και στο εξής για τα καταστήματα, για εμάς βασικά, θα ήταν να υπήρχε μια κίνηση, ευχή είναι αυτή βέβαια, να υπήρχε μια κίνηση, γιατί και εμείς πρέπει να πουλάμε στις κανονικές τιμές για να μένει κάποιο εμπορικό κέρδος, για να είναι φυσικά βιώσιμη η επιχείρηση, έτσι. Αυτό βέβαια δεν αφορά τον κόσμο, αυτό το κάνει μια πανθεσούλα για εμάς. Για εμάς, ναι, πώς, είναι θέμα επιβίωσης. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο, κάποια καταστήματα φυσικά, έτσι, κάποια γιατί δεν θα το κάνουν όλα, όσα έχουν προσφορές χειμερινές, θα κάνουν τα δεκαήμερα, θα κάνουν κάποια κόρνερ, δεν ξέρω ο καθένας πώς το διαχειρίζεται στο μαγαζί του, και θα συνεχίζει ο κόσμος να βρίσκει χαμηλές τιμές, προσφορές και ενδιαφέροντα προϊόντα. Αυτό όσον αφορά τώρα τις εκτόσεις.
Το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνεχίσει το επιτυχημένο πρόγραμμα εξετάσεων με χαμηλό κόστος για τους πολίτες στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μέσω εξασφάλισης συνεργασίας με διαγνωστικό κέντρο. Οι εξετάσεις αφορούν οστεοπόρωση και εξέταση θηρεοειδούς και μάλιστα η προσφορά θα ισχύσει μέχρι τις εορτές των Χριστουγέννων. Το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου, μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η πρωτοβουλία που ανέλαβε για την ψηφιοποιημένη μαστογραφία, υπακούοντας την απέτηση του κόσμου για συνέχιση αυτής της παρέμβασης στον ευαίσθητο για όλους χώρο της υγείας, ήρθε εκ νέου σε συμφωνία με το συγκεκριμένο Διαγνωστικό Κέντρο για δύο νέες εξετάσεις που αφορούν πλέον μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η μία αφορά την εξέταση της οστεοπόρωσης και η δεύτερη αφορά την υπερηχογραφική εξέταση θηροειδούς. Η προσφορά αυτή θα διαρκέσει από 1η Σεπτεμβρίου έως τις εορτές των Χριστουγέννων. Όταν πριν από τρεις μήνες σας είχαμε καλέσει πάλι τέτοια ώρα και είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνουμε παρέμβαση στον πολύ ευαίσθητο τομέα της υγείας, δεν φανταζόμαστε ότι η ανταπόκριση του κόσμου, παρόλο που είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον και γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει η οικονομική κρίση που τη βιώνει ο Έλληνας πλέον στο πετσί του σε καθημερινή βάση, δεν φανταζόμαστε ότι αυτή μας πρωτοβουλία θα έβρισκε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Πραγματικά πέρασε πάρα πολύ κόσμο. Μας ευχαρίστησε, πρέπει να το πούμε και αυτό, και κατόπιν, παίρνοντας και τη βεβαίωσή του, πήγαινε στο Διαγνωστικό Κέντρο και λειτουργώντας προληπτικά, γιατί αυτό το μήνυμα θέλει να περάσουμε, ότι ειδικά στην υγεία πρέπει να λειτουργούμε και προληπτικά. Βέβαια, εκείνο που μας έλεγαν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα για να δαπανίσουμε, δεν μας περισσεύουν. Απλώς τώρα μας δίνεται ευκαιρία με αυτό το μικρό τίμημα, σε ένα, ειδικά για τις γυναίκες, γιατί βασικά εκεί εστιάσαμε όλο το πρόβλημα στην πρώτη μας αυτή παρέμβαση στον τομέα δηλαδή της μαστογραφίας. Είναι ένας τομέας ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Στην πορεία βέβαια και ερχόμενοι σε επαφή και με τόσο πάρα πολύ κόσμο και βλέποντας ότι αυτή μας η πρωτοβουλία έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει και συνομιλούμε πάντα με το ακτινοδιαγνωστικό και με τον κύριο Δελή, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕ, ο οποίος παρίσταται δίπλα και θα σας πει τα οικονομικά στοιχεία, ότι ίσως πρέπει να περάσουμε και σε κάποιες άλλες εξετάσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν μεγάλη επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους και για τους ανέργους και για όλο τον κόσμο, όπως είναι ο υπέρηχος του θηροειδούς, όπως είναι και η εξέταση της οστεοπόρωσης, που ταλανίζει πάρα πολλά μεγάλα στρώματα, πάρα πολλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και ειδικά ο θηροειδής είναι μια πλέον σύγχρονη ασθένεια, θα έλεγα, όσον αφορά το βαθμό πλέον που έχει πάρει, διότι ταλαιπωρεί πλέον και τις μικρές ηλικίες. Δίνουμε πραγματικά τη δυνατότητα κυρίως στους οικονομικά ασθενέστερους ανέργους αυτή την εποχή να προχωρήσουν σε κάποιες εξετάσεις οι οποίες είναι ακριβές και να τις πραγματοποιήσουν με ένα πάρα πολύ μικρό οικονομικό τίμημα. Μετά τη μαστογραφία, την ψηφιοποιημένη, τώρα προχωράμε στην εξέταση μέτρησης οστεοπόρωσης στα 15 ευρώ, όταν η τιμή ξεπερνάει τα 70 για οποιονδήποτε δεν έχει ασφάλεια ή θέλει να την πραγματοποιήσει ιδιωτικά, και στην εξέταση του θηροειδούς, δηλαδή το υπερηχογράφημα του θηροειδούς, το ψηφιοποιημένο ψηφιακό υπερηχογράφημα θηροειδούς, το οποίο είναι στα 20 ευρώ, όταν η τιμή ιδιωτικά ή για κάποιον που είναι άνεργος είναι στα 50. Όλα αυτά σε συνεργασία πάντα με το Εργατικό Κέντρο. Όποιος έχει τη θέληση και έχει ανάγκη να πραγματοποιήσει αυτές τις εξετάσεις, να έρθει στο Εργατικό Κέντρο και να πάρει μια βεβαίωση, και από εκεί και πέρα να έρθει να πραγματοποιήσει την εξέτασή του μετά από ραντεβού. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το χαμόγελο του παιδιού για μια ακόμα χρονιά στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εκστρατείας του συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η δράση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα. Το παράρτημα της Τρίπολης καλύπτει τις ανάγκες οικογενειών από την Αρκαδία, την Αργολίδα και τη Λακωνία. Γι' αυτό θα πραγματοποιήσει και μπαζάρ σχολικών ειδών στις τρεις πρωτεύουσες τις επόμενες μέρες. Περισσότερα λέει στην κάμερα της DR τηλεόρασης η κοινωνική λειτουργός Νίκη Πασχαλίδη. Το χαμόγελο του παιδιού για ακόμα μια χρονιά διοργανώνει μια πανελλήνια εκστρατεία συγκέντρωση σχολικών, έτσι ώστε θέλουμε να εξασφαλίσουμε κάθε παιδί να πάει στο σχολείο του με χαμόγελο. Σίγουρα για πολλές οικογένειες αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος χαρά, αλλά για κάποιες οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται οικονομικά, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ περίεργη περίοδος για αυτούς. Έτσι εμείς καλούμαστε
να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες με τη βοήθεια όλων των υποστηρικτών μας τόσο χρόνο, δίνοντάς τους επιπλέον σχολικά. Όπως ξέρετε, κάθε μήνα δίνουμε σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης τρόφιμα, ρούχα, διάφορα είδη. Ας πούμε τώρα με την έναρξη σχολικής χρονιάς σχολικά και όπως γνωρίζετε, ας πούμε, άλλες εποχές, ας πούμε, το Πάσχα, Λαμπάδες και τα σχετικά. Πέρυσι το χαμόγελο κατάφερε και κάλυψε περίπου 2.550 παιδιά σε σχολικά. Φέτος σίγουρα έχουν αυξηθεί όπως κάθε χρόνο οι ανάγκες και περιμένουμε τον κόσμο να μας βοηθήσει. Μέχρι πότε είναι η συγκέντρωση των ειδών? Η συγκέντρωση των σχολικών είναι μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Μπορούν να τα φέρουν εδώ πέρα στα γραφεία μας Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, τι βλέπετε? Τώρα ξεκίνησε η εκστρατεία. Ήδη κάποιοι άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί θετικά στο καλεσμά μας και μας έχουν φέρει σχολικά. Αλλά περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, διότι τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πλέον πάρα πολλά. Και θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο δυνατό να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Έχουμε αρκετούς εθελοντές, απλά εννοείται ότι ζητάμε ακόμα περισσότερους. Θέλουμε να καλέσουμε και νέο κόσμο και φοιτητές, αν μας βλέπει τώρα, που μπορούν να έρθουν να διαθέσουν κάποιον από το χρόνο της και τους απασχολούμε σε διάφορα πράγματα. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός στην περιοχή μας οικογενειών που στηρίζεται, ας πούμε τώρα με τα σχολικά είδη? Να σας πω, εμείς εδώ πέρα από Τρίπολη στηρίζουμε Αρκαδία, Λακωνία και Αργολίδα. Mm-hmm. Είναι περίπου στις 120-130 οικογένειες. Υπολογίστε, περισσότερες οικογένειες έχουν παιδιά δημοτικού και διγυμνασίου. Λίγα δηλαδή είναι τα νήπια και του λυκείου. Οπότε, αν έχει κάθε οικογένεια από 2-3 παιδιά, είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Μεγάλη ανάγκη. Ναι. Επιπλέον να προσθέσω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα καθιερωμένα μας σχολικά μπαζάρ. Τη Δευτέρα το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ θα είμαστε στη Σπάρτη. Στο Ναύπλιο θα είμαστε την Τρίτη 5 με 11 το βράδυ. Και Τετάρτη μέχρι Σάββατο θα είμαστε στην Τρίπολη, στη ΙΒ. Την Τετάρτη θα είμαστε το πρωί και το Σάββατο. Ενώ Πέμπτη Παρασκευή θα είμαστε πρωί απόγευμα. Και περιμένουμε τον κόσμο, όπως κάνει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα μας στηρίξει, παίρνοντας τα πολύ όμορφα σχεδιάκια σε τετράδια που έχουμε έχει ανανεωθεί η συλλογή μας και ό,τι άλλο χρειάζεται σε σχολική ύλη, γραφικά, τα πάντα. Ο πρόεδρος συνταξιούχων του Δημοσίου Ναυπλίου, Σοκράτης Διδασκάλου, αφουγκραζόμενος το αίτημα του συναδέλφου του για αλλαγή της ημερομηνίας καταβολής συντάξεων όλων των ταμείων στο τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται και να ταλαιπωρούνται στις τράπεζες, δήλωσε ότι θα το υποβάλει στην Ομοσπονδία και ευελπιστεί να εισακουστεί. Εγώ θα το μεταφέρω αυτό στην Ομοσπονδία, να το ζητήσει η Ομοσπονδία, αν είναι δυνατόν, μία μέρα νωρίτερα. Γιατί άμα πούμε μία μέρα αργότερα θα επαναστατήσουν πάλι. Δηλαδή εκεί που είναι την τελευταία μέρα να γίνει, ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, την τελευταία μέρα του μήνα, εργάσιμη, οπότε να ξεχωρίζουν, να διευκολύνουν. Μάλιστα. Έχετε παρατηρήσει και εσείς ότι γίνεται? Εντάξει, την ημέρα εκείνη γίνεται ο χαμός, πέφτουν πάνω το ΙΚΑ, τα πάντα γίνεται, το ΤΕΒΕ, όλα αυτά. Εντάξει, είναι πράγματι και για τις τράπεζες θα είναι καλύτερα και για τους ηλικιωμένους θα είναι καλύτερα. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς λύγουν και κάποιες δόσεις τέλος του μήνα, οπότε θα είναι έτοιμοι να τις πληρώσουν. Βέβαια. Βεβαίως. Είναι καλή σκέψη και θα το μεταφέρω και πιστεύω να εισακουστεί το αίτημα αυτό. Με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Καλαμάτα πλημμύρισε από κόσμο για τη Λευκή Νύχτα, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Στη Λευκή Νύχτα, όλα τα μαγαζιά μένουν ανοιχτά όλο το βράδυ και προσφέρουν τα προϊόντα τους σε μοναδικές εκτόσεις. Παράλληλα, σε όλη την πόλη της Καλαμάτας υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, ενώ σε διάφορα σημεία στείνονται υπαίθρια πάρτι με δυνατή μουσική. Χιλιάδες άτομα όλων των ηλικιών κατέτυχαν το κέντρο της Καλαμάτας στη Λευκή Νύχτα, που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Εθνιακή Πρωτεύουσα με μεγάλη επιτυχία. Αν και η βροχή ανησύχησε αρχικά τις σκέπτες και ντόπιους, τελικά δεν πτωήθηκαν και ψαχύθηκαν στους δρόμους για τις αγορές τους, αλλά και για τη βόλτα τους.
φυλακή νύχτα η πόλη ξημέρωσε με ανοιχτά τα καταστήματα, με είδηση προνομιακές τιμές, με φωτισμένες πλατείες και με παράλληλες εκδηλώσεις από σωματεία και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Events και πάρτι σε κάθε γειτονιά της Καλαμάτας έδωσαν μια διαφορετική νότα στη βραδιά, όχι μόνο εμπορική, με τη φιλαρμονική του Δήμου να κάνει την έναρξη της μεγάλης αυτής γιορτής που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Καλαμάτα διοργάνωσε αυτή τη βραδιά για να δώσει μια ανάσα στην τοπική αγορά, αλλά και για να διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι τονώνει την τοπική οικονομία και δημιουργεί συνθήκες εξωστρέφειας. Ένας πολίτης βρήκε στο χωράφι του στην Κόρινθο ένα γεράκι τραυματισμένο από σκαγιά κυνηγετικού όπλου. Το άτυχο γεράκι έπεσε προφανώς θύμα κάποιου κυνηγού που το πέρασε για θύραμα. Είναι μια γερακίνα, ένα αρπακτικό, συνηθισμένο στην ελληνική Ήπεθρο. Τρέφεται με αρουραίους ποντίκια, μεγάλα έντομα, ψάβρες, φίδια, τα οποία τα βλέπει από πάνω και φορμά και τα αρπάζει με τα πόδια του, γι' αυτό και λέγεται αρπακτικό. Είναι αυτό που λέμε δείκτης οικοσυστήματος, δηλαδή απομακρύνει από τη φύση όλα τα άρρωστα και τα ασθενικά ζώα με τα οποία τρέφεται. Άρα δίνει υγεία στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό εδώ με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης, το χτύμα του οποίου έπεσε. Λοιπόν, το είδαμε το πουλί την προηγούμενη Παρασκευή, yeah. Περνώντας κάτω από μία ελιά, ξαφνικά έπεσε το πουλί κάτω, προχώρησε λίγα μέτρα μπροστά προς την περίφραξη, φαίνονταν κάπως φοβισμένο. Δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα χτυπημένο, δηλαδή δεν είδα αίμα, ας πούμε, κάτι τέτοιο πάνω του. Είδα λίγο τα φτερά του, λίγο τσαλεγωμένα, λίγο χτυπημένα. Δεν κρεμόταν όμως το φτερό για να καταλάβω ότι εγώ κάπως δεν μπορεί να είναι σπασμένο ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, του βάλαμε λίγο νερό την πρώτη μέρα. Μετά λέμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ήρθαμε πάλι 2-3 μέρες ξανά, δεν το έβλεπα. Όσο πάλι το είδα αντιπροχτές και είπαμε, τέλος πάντων, φαινόταν ζωηρό όμως το πουλί, έτσι. Δηλαδή, δεν φαινόταν να έχει καταπέσει ή οτιδήποτε. Πήραμε τηλέφωνο την Άνιμα που βρήκαμε στο ίντερνετ, τέλος πάντων το τηλέφωνο. Μας είπαν να μπορούμε να το πιάσουμε με διάφορους τρόπους κλπ. Εν τω μεταξύ, ειδοποιήσαμε τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι γνωστός. Και συνεννοηθήκαμε και ήρθαμε χτες. Εσύ με κανείς να το πάρετε, να το στείλετε. Ναι, ναι, ναι. Μας φάνηκε πάλι ζωηρό. Το πουλί ήταν πάνω σε ένα δέντρο, δηλαδή. Δεν φαίνονταν κάπως να υποφέρει οτιδήποτε. Και από άλλα πουλιά, από κότες, τέλος πάντων, που έχουν μια εμπειρία από άλλα ζωντανά, ότι είναι ιδιαίτερα άρρωστο, έτοιμο να πεθάνει, να ψοφήσει. Και ήρθατε, δεν το βρήκατε. Σήμερα δυστυχώς το είδαμε, ναι. Και φαίνεται ότι είχε μολυνθεί πολύ σοβαρά η πληγή. Αυτό πρέπει, Βαγγέλη, πρέπει να έχει πυροβοληθεί. Το πιο πιθανό είναι να έχει πυροβοληθεί. Γιατί βλέπετε, την έχει φάει στη φτερούγα. Πρέπει να ήταν πολλές μέρες με την πληγή του, δεν μπορούσε να πετάξει. Και έχει σκουλικιάσει μέσα. Και βέβαια δηλητηριάστηκε και ψόφησε, μάλλον σήμερα το πρωί. Το βλέπω ζεστό. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Μάλλον είναι κρίμα να μην προσέχουμε, να μην προσέχουν οι κυνηγοί που πυροβολούν. Αυτά είναι αρπακτικά. Φαίνονται καθαρά ότι δεν τρώγονται. Πετάνε με ανοιχτά τα φτερά αργά-αργά και γι' αυτό και πολλές φορές είναι εύκολος στόχος. Εντάξει, δεν ξέρουμε βέβαια ποια είναι η αιτία του θανάτου, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι πυροβολημένο. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπω το χτύπημα. Και στο φτερό, ναι. Είναι πυροβολημένο. Και έχουν ξυπάσει τα σκάλια. Και το άνοιγμά του είναι ένα μέτρο κοντά. Όταν ανοίξει, έχει ένα πολύ επιβλητικό πέταγμα, αργό. Και συνηθίζουμε να το βλέπουμε πάνω σε στήλους, πάνω σε φράχτες. Κάθε και επιτηρεί γύρω-γύρω και μετά επιτίθεται στη λία. Ξεκίνησαν οι πρόβες των παιδιών που συμμετέχουν στην παιδική νεανική χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τελέση Λάργους και ήδη τα παιδιά είναι προσκεκλημένα σε δύο χοροδιακά φεστιβάλ σε Ναύπλιο και Τρίπολη. Οι πρόβες ξεκίνησαν και τα παιδιά της παιδικής νεανικής χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Τελέσιλα προετοιμάζονται για δύο χοροδιακές συναντήσεις σε Ναύπλιο και Τρίπολη και καλούν συνομιλίκους τους να γραφτούν στη χοροδία για να τραγουδήσουν μαζί, αφού, όπως λένε, η μουσική ενώνει. Ξεκίνησαν οι πρόβες από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα και σε εσάς, αν και εμείς είπαμε, κρατάμε ακόμη το πνεύμα το καλοκαιρινό και τη διάθεση την καλοκαιρινή. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις πρόβες μας εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άργους Τελέσιλα, παιδική νεανική χοροδία για παιδάκια από ηλικίες 5 έως 15-16 ετών, που θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας και να μοιηθούν και να μάθουν το ωραίο, το όμορφο, το ποιοτικό χοροδιακό τραγούδι.
Τι τραγούδια έχει το ρεπερτόριο? Αυτό τον καιρό, να σας πω ότι προετοιμαζόμαστε για δύο χοροδιακά φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν στο Ναύπλιο και στην Τρίπολη, όπου θα έχουμε κάποια παλιότερα τραγούδια, αλλά με τις πρόβες πια ξεκινήσαμε ήδη σε κάποια νεότερα και σύγχρονα ακούσματα. Ένα μικρό δείγμα πιστεύω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το βιντεοσκοπήσετε. Είναι μόλις τρία μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί. Τα παιδιά όμως δηλώνουν πάρα πολύ ενθουσιασμένα, το ευχαριστιόνται πάρα πολύ, το χαίρονται. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε στην ουσία να παρακινήσουμε και άλλα παιδιά να μπουν στην ομάδα, να έρθουν και να κάνουν και αυτά μια πολύ καλή δραστηριότητα. Κάθε πότε γίνονται οι πρόβες? Κάθε Σάββατο πρωί, 11 με 12 και μισή. Μπορούν όλες οι μαμάδες που θέλουν να πάνε στη λαϊκή τους να περάσουν, να πάνε να πιούν το καφεδάκι τους, να κάνουν τα ψώνια τους, να αφήσουν τα παιδιά τους και να περάσουν μια μισή ώρα πολύ δημιουργικά και ευχάριστα για τα παιδιά τους. Όχι, κάθε Σάββατο μόνο, κάθε Σάββατο. Η μουσική μας ενώνει! Με καθημερινές προπονήσεις προετοιμάζεται η ομάδα του Ερμή Κηφερίου ώστε να κατακτήσει νίκες κατά τους αγώνες του πρωταθλήματος και να αναδείξει ότι της ταιριάζει η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική, προσβλέποντας σε ανώτερους στόχους. Έχουμε πει ότι ήταν μια μεγάλη προσπάθεια η οποία πραγματοποιήθηκε πέρσι από την ομάδα του Ερμή. Βρέθηκε στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας και μάλιστα σε μια ΓΑΜΑ Εθνική η οποία είναι φοβερά αναβαθμισμένη φέτος, γιατί οι όμιλοι είναι 4 από 6 που ήταν στην προηγούμενη χρονιά, και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τη φετινή χρονιά βεβαίως, γιατί πραγματικά είναι αναγκαίο να μπορέσει αυτή η ομάδα να δώσει μια καλή και όσο γίνεται πιο δυνατή παρουσία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το πρώτο και το βασικό πράγμα είναι ότι ουσιαστικά δεν χαλάσαμε το βασικό κορμό της ομάδας. Προσθέθηκαν παιδιά τα οποία είναι από την περιοχή, παιδιά τα οποία τα γνωρίζαμε. Και αυτό απεδείχθη από τα φιλικά παιχνίδια, από την προετοιμασία της ομάδας, ότι σε αυτό δεν έχουμε κάνει λάθος. Και εγώ ήμουν σίγουρος για αυτό το πράγμα. Έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία μέσα στα πρωταθλήματα των κατηγοριών αυτών και νομίζω ότι μέχρι τώρα η πορεία όλη δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα η οποία πολύ δύσκολα θα μπορεί να την κερδίσει κάποιος, πολύ δύσκολα θα εγκαταλείψει την προσπάθεια των 30 αγωνιστικών, και αυτό δείχνει μέχρι τώρα η όλη προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη διοίκηση και από την όλη λειτουργία της ομάδας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ως πρώτο και βασικό στόχο να έχει μια αξιοπιστία. Αυτό το έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό της δίνει μια δυναμική, της δίνει μια αξιοπιστία και φυσικά έχει τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη λειτουργία της να μπορέσει 30 αγωνιστικές να τις παλέψει, να τις δει μέσα στο αγωνιστικό χώρο καλά. Και από εκεί μετά, βέβαια, το αποτέλεσμα στο τέλος, όπως λέω πάντοτε, θα μετρήσουμε στο τέλος. Εύχομαι και πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν καλά, παρότι έχουμε μια τεράστια δυσκολία μπροστά μας. Παίζουμε με πολύ σημαντικές ομάδες, με ομάδες με μεγάλη παράδοση, με μεγάλες πόλεις, αλλά αυτό βέβαια μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει. Στο γήπεδο υπάρχουν 11 ποδοσφαιριστές από τη μία πλευρά, 11 από την άλλη, από όπου και να προέρχεται μια ομάδα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Στο σημείο αυτό ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλλιεργήστε την προσωπικότητά σας μέσα από την τέχνη. Το ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους και φέτος ενθαρρύνει την προσπάθειά σας για σπουδές επιπέδου. Από τη μουσική προπαιδεία μέχρι τα ανώτερα θεωρητικά, την ελληνική και παραδοσιακή μουσική, είμαστε κοντά σας. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Με υπευθυνότητα και συνέπεια διδάσκονται όλα τα όργανα κλασικής, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής. Υποχρεωτικά θεωρητικά, ανώτερα θεωρητικά, για πτυχία οδικής, ειδικού αρμονίας αντίστοιξης, φούγκας, βυζαντινή μουσική, μουσική προπαιδεία για παιδιά 4 έως 6 ετών με το σύστημα ORF. Παρέχεται πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένα από το κράτος. Ποιοτική εκπαίδευση από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προετοιμασία και για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικολογίας
των Πανεπιστημίων. Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Μαζί μας μπορείς να φτάσεις ψηλά. Πληροφορίες εγγραφές. Αγγελή Γεωργαντά 55 Άργος. Τηλέφωνο 2751062855. Mediterranean luxury in a natural paradise. Welcome to Barceló Hydra Beach. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Μερικές από τις προσφορές εβδομάδας από 29 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρων, τιμή από 4,95, τώρα 3,95. Και παγωτό σάντουιτς multi mini με μπισκότο, πακέτο 8 τεμαχίων, μόνο 2,60. Η ποιότητα είναι πρώτη με την εγγύηση Ελλωμάς. Κιμάς από φρέσκο κρέας μόσχου το κιλό 5,78. Προσοχή, κόβεται παρουσία πελάτη. Αφρόλουτρο Lux Relax Gigas 750 ml από 5,20, τώρα μόνο 2,60. Δροσιστείτε με μπύρες προσφοράς 5-1 φιάλες 500 ml fix, τα 6 τεμάχια, το περιεχόμενο 3,98. Με 7 βιταμίνες και σίδηρο, Elo Brand Stick για τη σιλουέτα σας και κυρίως την υγεία σας, δημητριακά από φλοιώσει ταριού, πολύ πλούσιο σε φυτικές ίνες. Για την ποιότητα, εγγύηση Elo Mas. Τιμή γνωριμίας από 2,85, τώρα 1,85. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Elo Mas. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Οι εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών του φροντιστηρίου Άμυλα στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014. 29 γραπτά μαθητών του βαθμολογήθηκαν με άριστα. Πάμπολα γραπτά αξιολογήθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 17 έως 17,9. 8 μαθητές που φίτησαν στο φροντιστήριο Άμυλα συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία πάνω από 18.000 μόρια. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Το φροντιστήριο με τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Με σεβασμό στην αλήθεια και στο μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Άργους 15 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-023-037. Διεύθυνση σπουδών Μιχάλης Αρής, φιλόλογος συγγραφέας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 16 έως 27 βαθμούς, στα δυτικά από 17 έως 28, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 18 έως 30 και στα νησιά από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Οι εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών του φροντιστήριου Άμυλα στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014. 29 γραπτά μαθητών του βαθμολογήθηκαν με άριστα. Πάμπολα γραπτά αξιολογήθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 17 έως 17,9. 8 μαθητές που φίτησαν στο φροντιστήριο Άμυλα συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία πάνω από 18.000 μόρια. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Το φροντιστήριο με τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Με σεβασμό στην αλήθεια και στο μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Άργους 15 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-023-037. Διεύθυνση σπουδών Μιχάλης Αρής, φιλόλογος συγγραφέας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Καλό σας βράδυ.